σεισμό μορφή. Δίνω τη σκέψη μου μορφή, τ' ώρες απούμε μόνος, τ' ώρες απούμε μόνος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να κάνω την εισαγωγή την ανάλογη. Μάνος Χατζημάρκος, φοβερός, πολυτάλαντος, πολυπράγμων. Πολυμήχανος, πολύ άσχολος. Ακριβώς. Μπορεί να παίζει λαούτο, μπορεί να είναι μουσικός, μπορεί να έχει αυτή την καταπληκτική φωνή, αλλά κάνει και πολλά άλλα. Και θέλουμε να μας πει πότε ξεκίνησε. Καλώς ήρθες καταρχάς. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Γενικά με τη μουσική ασχολούμαι από όταν ήμουν 8 χρονών περίπου. Και πώς πήρες αυτή την απόφαση? Ήταν από την οικογένεια, σου άρεσε να τραγουδάς? Από την οικογένεια ήταν, ναι, όχι όμως από τους γονείς μου, ήταν από ένα θείο μου,
οποίος έπαιζε, ας πούμε, λίρα. Επαγγελματικά παίζει. Επηρεάστηκα, μου κόλλησε εκείνο το μικρόβιο. Οπότε 8 χρόνια ξεκίνησα να παίζω λίρα γενικά, να ασχολούμαι με την παράδοση. Να χορεύω γενικά. Είναι και χορευτής, δεν το πούμε. Και χορευτής, κριτικά. Ναι. Και μετά, όταν ήμουν στο μουσικό σχολείο, εκεί πέρα μου κόλλησε το μικρόβιο να ασχοληθώ με το λαούτο. Να διευρύνεις λίγο. Πήγες λοιπόν μουσικό σχολείο, άρα έχεις και τη μουσική παιδεία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τέλεια. Και το τραγούδι αυτό είναι το πρώτο σου? Ναι. Το πρώτο μου τραγούδι. Άργησε. Εσύ το για να ασχολείσαι με τα χρόνια. Όχι, δεν άργησε. Πιστεύω ότι κάθε πράγμα είναι στο καιρό του. Εσύ το έγραψες, στίχους? Όχι. Στίχοι δεν είναι δική μου, μουσική είναι δική μου. Στίχοι είναι του Παγκουλάκη, του Παντελή, του θείου μου που σας είπα πριν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μαντινάδα, η δεύτερη είναι πάλι δική του, αλλά είναι λίγο παραλλαγμένη. Την έχω αλλάξει εγώ, γι' αυτό και βάλα και το όνομά μου μέσα. Όσον αφορά τη μουσική, στην οποία εσύ σ' αρέσει να κινείσαι, είναι μόνο παραδοσιακή κριτική ή έχεις κοιτάξει και άλλα μονοπάτια? Σιγά σιγά αρχίζω να ψάχνω και άλλα μονοπάτια. Προς το παρόν είμαι παραδοσιακός, αλλά όχι τόσο. Να ταιριάζει πιο έντεχνη. Ναι. Τα τραγούδια να τα φέρω στα μέτρα μου. Έχει στοιχεία το συγκεκριμένο τραγούδι ο Πόνος. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό παραδοσιακό που έχουμε συνηθίσει. Για αυτές οι εναλλαγές που κάνει, που ξεκινάς έτσι. Μπαλάντα και μετά πάει. Ναι. Πολύ όμορφα. Είναι ένα τραγούδι, βέβαια, που ήθελα να σε ρωτήσω. Αλλά τώρα μας είπες ότι το έγραψε ο θείος του. Θα μπορούσα να σε ρωτήσω αν είναι βιωματικό. Γιατί έχει πόνο αρκετό που λέγεται και πόνο. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι θα. Τραγουδί σαν τραγουδί, το θέμα είναι να το νιώσεις. Τότε μόνο θα περάσει το μήνυμα στον άλλον που θα το ακούσει. Έτσι λοιπόν, όταν θα το τραγουδήσω, τότε θα πρέπει να σκεφτώ κάτι το οποίο με πονάει. Οπότε λίγο πολύ όλοι μας έχουμε περάσει κάτι τέτοιο. Ναι, εκείνη τη στιγμή, αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, θα μας έρθει στο μυαλό κάτι τέτοιο για να νιώσουμε και το τραγούδι, να το πούμε, να δώσουμε το νόημα που πραγματικά αξίζει το τραγούδι. Να αφήσουμε αυτά που μας πονάνε και να μας πεις. Και να μας πεις, είπες ότι είναι το πρώτο σου τραγούδι. Ναι. Έχουν υπάρξει κι άλλα, θα υπάρξουν κι άλλα στο προς μέλλον, το παρόν, όχι. Σχέδια. Προς το παρόν δεν έχω κάτι κατά νου. Τώρα, όπως και αυτό το τραγούδι που έτυχε να βγει από μια τυχαία στιγμή, πιστεύω να βγουν και τα άλλα. Ξέρεις τι κάνει, ο Μάνος αγαπάει πάρα πολύ και να χορεύει και να τραγουδάει και να παίζει. Οπότε λίγο πολύ τα συνδυάζει όλα με τη διασκέδαση. Και δεν το έχει πάρει έτσι το μυαλό του, αυτό πιστεύω τουλάχιστον. Αλλιώς ναι, κάπως έτσι θα έχεις αναζητήσει και θα κυνηγήσει και περισσότερα τραγούδια λογικά. Μπορεί. Γιατί πραγματικά είσαι αστέρι και φωνή και το λαούτο, δηλαδή θα μπορούσες κάλλιστα να το ψάξεις πολύ περισσότερο, να έχουμε συνδύει ολόκληρο. Στο παρόν, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά. Λέω εγώ, απλά το λέω. Να ξέρεις ότι είμαστε γούροι. Και εδώ πέρα τώρα λέει για CD ολόκληρο, σε βλέπω του χρόνου να έρχεσαι με ολόκληρο CD. Μακάρι, δεν το λέμε στην πλάκα. Όχι, ναι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ακούσουμε κι άλλο μουσικό ταξίδι από σένα, να μας πας λίγο ακόμα και κάτι άλλο που σκεφτήκαμε θα το πούμε μετά. Thank you.
σε κάθε σου σε κάθε σου αναπνοή, αναπνοή. Η ευγενία, την αγαπημένη του. Ναι, και δεν το ξέρω αν θα πει αυτό. Δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι γενικά όλο αυτό το στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πού θα ήθελε να τραγουδήσει ιδανικά και να βρεθεί εκεί με το λαού το να παίζει για ώρε, σε ποιο κοινό, πού, σε ποιο μέρο. Και ίσω δίπλα σε ποιον. Δεν μπορεί να μην έχει ένα όνειρο να άχτι. Άχτι. Όνειρα υπάρχουν πολλά γενικά. Προς το παρόν δεν έχω, ας πούμε, να πω ότι θέλω συγκεκριμένα με κάποιον να είμαι δίπλα του. Σε μέρος να βρεθείς να πεις το έκανα αυτό, αυτό είχα σκεφτεί, το έκανα κι αυτό. Να βάλεις αυτά τα τίκ, ας πούμε. Έχεις χορέψει πολλά μέρη, έχεις διασκεδάσει πολύ, έχεις κάνει σε γλέντια, σε παρές. Αλλά πού θα ήθελες έτσι ιδανικά να βρεθείς. Εντάξει, όπως όλη η μουσική θα θέλαμε να βρεθούμε σε μια μεγάλη, ας πούμε, ορχήστρα ή να ήμουν, ας πούμε, κάποιο λαούτο σε μια ορχήστρα το οποίο θα σολάρει ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, ίσως παραπάνω. Θα ήθελες να μάθεις και κάποιο άλλο όργανο πέρα από το λαούτο και τη λύρα. Γνωρίζω κιόλα. Ξέρει. Τι άλλο. Πέρα από την διάρκεια του λαούτο, στο μουσικό σχολείο ήταν κάποια υποχρεωτικά μαθήματα. Οπότε εκεί πέρα μας μάθανε και πιάνο, ταμπουρά. Εγώ ασχολιόμουν γενικά και με άλλα όργανα, όπως ας πούμε το μαντολίνο. Ωραίο και το μαντολίνο. Ναι, λίγο μπουζούκι, έτσι, όλα αυτά από τα οποία ας πούμε λίγο πολύ είναι παρεμφερή. Ναι, είναι μία οικογένεια. Είναι μία οικογένεια, ναι. Ναι, αλλά η αγάπη είναι μία. Όχι, η αγάπη είναι μία. Η αδυναμία είναι το λαούτο. Και καλά κάνει, ταιριάζει. Ταιριάζει πολύ και ταιριάζει αυτό το μελαγχολικό που βγάζει το λαούτο. Ταιριάζει πολύ με τη χρειά τη φωνή σου. Έχει αυτό που πιστεύω εγώ το λαούτο. Εντάξει, όπως σε όλα τα όργανα, αλλά εγώ τουλάχιστον το έχω καταφέρει στο λαούτο. Μπορείς να του βγάλεις αυτό που θες. Δηλαδή, αν το λαούτο είναι το στόμα, εμείς είμαστε η ψυχή και προσπαθούμε να του δώσουμε την έκφραση που του αρμόζει
σε κάθε κομμάτι. Γι' αυτό το ξεχώρισες από τα άλλα όργανα. Ναι. Ωραία, θα ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι. Θα κλείσουμε με τραγούδι, να σας ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας. Κι εγώ ευχαριστώ. Και να συνεχίσεις έτσι, δεν ξέρεις, μπορεί όντως του χρόνου, και το λέμε εδώ, το λέμε για ποιο λόγο. Γιατί αν βγάλεις όντως CD, εδώ θα δεις. Πρώτα. Στο λέω. Πολύ ευχαριστώ. Αλήθεια, θα δεις. Εγώ το πιστεύω. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Πριν κλείσουμε με το υπέροχο τραγούδι του Μάνου Χατζημάρκου που μας μετέφερε τόσο ωραία σε αυτή τη όμορφη παράδοση που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Να μεταφερθούμε και σε ένα ωραίο event που έρχεται την Παρασκευή. Ναι, να το ξαναπούμε λοιπόν. Πες μας σωστά. Maison στα γαλλικά σημαίνει σπίτι και έτσι να το λέτε και με προφορά. Maison. Γιατί είναι μια λέξη που έρχεται από τη Γαλλία. Από τη Γαλλία όμως έρχεται και η κομψότητα, το chic. Ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται όμως να είμαστε στη Γαλλία. Μπορούμε και εδώ, το Ηράκλειο, να επιλέξουμε τα καλύτερα έπλα, να φτιάξουμε το ομορφότερο σπίτι, αυτό το ιδανικό που έχουμε σκεφτεί χρόνια πριν. Και γι' αυτό μπορείτε να πάρετε μια γεύση την Παρασκευή αυτή, 12 του μήνα, στις 8, στη Λεωφόρο Κνουσού 160. Κατάστημα Maison λοιπόν, Καρπαθιωτάκη. Περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ www.maison.gr. Πριν πάμε λοιπόν στο Μάνο Χατζημάρκο για να κλείσουμε έτσι όμορφα μελωδικά, να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 4. Μαζί. Κάθε μέρα μαζί. Με και επανάληψη το βράδυ περίπου. Τώρα που είναι ο Πόθος να μας ακούσει. Α, δεν είναι επανάληψη το βράδυ στις 10, να μας απολαύσετε ξανά όσοι δεν καταφέρατε από την αρχή. Βέβαια, να μας βλέπετε, να σας ανεβάζουμε την διάθεση. Πάμε να τώρα. Προσέχετε τώρα που έχει ζέστη, να μην τα ξαναλέμε και επαναλαμβάνουμε. Πάμε τώρα. Πολύ νερό και ελαφρύ φαγητό. Με την Νίκη Μπουλαδάκη. Και την Ευγενία Σιλιωτάκη. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι. Καλό απόγευμα. Αγάπη, αγάπη, αγάπη στην αγάπη μας. Αγάπη στην αγάπη μας δίνε, δίνε να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει. Να μην τη βρει, να μην τη βρει ο χωρισμός. Μικρή και την πληγώσει. Πέντε σαμάνα μαν μικρή, μικρή και την πληγώσει. Μα αφού έχω εσένα κι αγαπώ, δεν θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Κι η μεγαλύτερη χαρά να'ρθει, να'ρθει θα την πω βγάλω. Κι η μεγαλύτερη χαρά να'ρθει, να'ρθει θα την πω βγάλω.